το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί έκανε, ας πούμε, μια υπερβολική απαγόρευση συγκεντρώσεων στην περίοδο της επισκέψεως του κ. Σόιμπλε. Η απάντηση που έδωσα και τότε είναι η εξής. Εγώ κατανοώ ότι προφανώς όταν έρχεται ο κ. Σόιμπλε υπάρχει ανάγκη για ασφάλεια. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν έναν επίσημο προσκεκλημένο που πράγματι, για να μην τα λέμε και στρογγυλά, δημιουργεί αντιδράσεις. Έτσι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος αντιδράσεων. Τώρα, το μέγεθος της απαγορεύσεως συγκεντρώσεων, εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Θα το αξιολογήσει η αστυνομία. Εκεί όμως, προσέξτε, αυτό που είπα τότε, λέω και τώρα. Εάν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας ασφάλειας από μια συγκέντρωση που κάνει η Χρυσή Αυγή, αυτό χρειάζεται αιτιολογία. Διότι φαντάζομαι ότι δεν θα πάμε σε μια κατεύθυνση στην οποία γενικώς θα απαγορεύουμε τις συγκεντρώσεις Χρυσής Αυγής. Αυτό τονίζω δε, δηλαδή η μη κατασταλτική διοικητικού τύπου παρέμβαση, τονίζω ότι είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας και ήταν ένα από τα σημεία τριβής, για να θέλετε, διαφοροποιήσεως, το κατά πόσον έπρεπε να υπάρξουν τέτοιου τύπου διοικητικές παρεμβάσεις στις προτάσεις νόμου για το αντιρατσιστικό. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε είναι ότι δεν χρειάζονται τέτοιου τύπου διοικητικές παρεμβάσεις και φαντάζομαι ότι παραμένει. Το ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του είχε μια διαφορετική προσέγγιση, προέβλεπε τέτοιου τύπου διοικητικές παρεμβάσεις. Εγώ επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο για να την τελειώνω αυτή τη συζήτηση. Εγώ προτιμώ, αν κάποιος θέλει να μπει στη λογική της καταστολής, αυτό να το πει, δηλαδή σε μια λογική απαγορευτική, να το πει καθαρά. Τι εννοώ? Η Χρυσή Αυγή είναι εθνικοσοσιαλιστική. Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι στην Ελλάδα, για οποιονδήποτε λόγο, τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ, δεν δεχόμαστε εθνικοσοσιαλιστικά κόμματα. Το λέμε αυτό. Τέλος. Δεν θα υπάρχουν. Τα καταργούμε, τα κλείνουμε. Αυτό το καταλαβαίνω σε εσύ. Εκτός νόμου. Δεν συμφωνώ, το λέω ξεκάθαρα. Δεν συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνω το επιχείρημα. Έτσι, καταλαβαίνω ότι αυτό ως επιχείρημα είναι μια συνεκτική θέση. Λοιπόν, σημειώνω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει περάσει από τέτοιου τύπου απαγορεύσεις, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό σε απαγορεύσεις. Διότι όταν μπαίνει στη λογική της απαγόρευσης. Άρα εσείς λέτε από τη στιγμή που δεν παίρνει μια τέτοια απόφαση. Δεν την έχουμε αυτή τη θέση. Έχουμε την αντίθετη. Έχουμε την αντίθετη. Επομένως, ή θα πάρουμε αυτή τη θέση και θα πούμε. Είναι εθνικοσοσιαλιστική Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, την κλείνουμε. Αλλιώς, το να κάνουμε, θα μου επιτρέψετε, από μια πολιτική περιορισμού, εκτός, ξαναλέω, και αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Είναι εύλογο. Αλλά αυτό δεν το ξέρω εγώ. Είναι εύλογο πάντως το ερώτημα που ακολουθεί, κύριε Βορύδη. Okay, και τι κάνουμε? Πώς το αντιμετωπίζουμε? Εγώ αυτό έχω το πει, φέρνουμε εδώ τον κύριο Κασιδιάρη. Βρίσκει βήμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όχι. Βρίσκει και ο κύριος Παναγιώταρος. Αλλά δεν βλέπω Όχι. εγώ να δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Το βήμα. Ακούστε, θα πω γιατί. Διότι βολεύονται πίσω από τη λογική του αποκλεισμού.